και τα λοιπά. Και ξαφνικά βλέπουμε, ας πούμε, να γίνονται εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και μάθημα ιστορίας περίεργα αυτή τη χρονική στιγμή, όχι 10 μήνες πριν ή 45 μήνες μετά, υπέρ Τσάμιδων. Και θέλω να δούμε αυτό το βίντεο για να δούμε αν είναι μια τυχαία εκδήλωση ή υπάρχει, ας πούμε, ενδεχομένως ένα οργανωμένο σχέδιο. Να το δούμε. Στην Παραμυθιά, την εκτέλεση 75 μουσουλμάνων προυχόντων. Σπάξαν Έλληνες με τους φασίστες! Άλλος πατριώτης, κάνεις άλλος. Με τους Ναζί και με τους φασίστες, σπάξαν Έλληνες! Αυτοί! Οι επιστήμονες του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων παρουσιάζουν την έρευνά τους για την παρουσία των Τσάμιδων στην Ήπειρο. Απαγορευόταν οι δικαιοπραξίες, δηλαδή αγοραπολισίες των μουσουλμάνων σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά και στην Κρήτη, στη Μυτιλίνη κλπ. Οι εισηγητές εργασίας μιλούν για 50.000 Τσάμιδες, ανάμεσα στους οποίους πολλοί εκδιώχθηκαν, δολοφονήθηκαν, δημέθηκαν οι περιουσίες τους. Αν η αλβανόφωνη περιοχή αυτή που ορίσαμε, που επεκτηνόταν περίπου βόρεια της Πρέβεζας μέχρι το Θεσπρωτικό και μέχρι το Φιλιάτι, ήταν συμπαγής, δηλαδή δεν υπήρχε άλλη γλώσσα που μιλιόταν στο εσωτερικό αυτής της γεωγραφικής περιοχής, δεν συνέβαινε το ίδιο και θρησκευτικά. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Καθίστε και εσείς κάτω, κύριε. Κομβικό σημείο πάνω σε αυτή τη συγκρουσιακή σχέση και τη διαμόρφωση ταυτοτήτων έχει να κάνει με την απώλεια ιδιοκτησίας. Από την έρευνά τους, οι καθηγητές του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων συμπεραίνουν ότι οι περιουσίες των αλβανόφωνων στη Θεσποτεία δόθηκαν στους Έλληνες πρόσφυγες τη διετία 1923-1925. Ακολουθούν έντονες αποδοκιμασίες. Και πάλι η ελληνική διοίκηση μεσολαβεί ώστε να περάσουν κτήματα στους ακτήμονες Έλληνες πρόσφυγες. Όπως έστωσαν οι Τσάμιδες, έτσι κινήθηκαν. Να πάρουν τα όπλα και να έρθουνε. Για να πάμε στη Βόρειο Ήπειρο, εκεί που είναι ο ελληνισμός, ο αρχαίγοντος ελληνισμός. Για να τελειώνουμε. Ένας από τους ιστορικούς που μετέχουν στη συζήτηση υποστηρίζει ότι οι Έλληνες της Βορείου Ήπειρου συμμάχισαν με τους Γερμανούς. Πήραν μέρος σε καθαριστικές επιχειρήσεις Βέρμαχτ στην γύρω περιοχή, κάψαν χωριά, το Βούνο, αλβανόφωνο χωριό του Μάρα, έχει κάπου 200 νεκρούς κλπ. Συγγνώμη, διαβάστε το βιβλίο. Διαβάστε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Δέβε, Γκριμάδες Χυμάρας, που είναι η βάση για ό,τι έχει γραφτεί για το βορειοπυρωτικό. Εκπλήσωμε που ο κύριος πήγε να ταυτίσει τους ήρωες οι Μαριώτες με τους Τούρκους. Όπως αυτή στο διαδίκτυο, φωτογραφίες ντοκουμέντα, όπου απεικονίζεται ένας Τσάμις αξιωματικός, ντυμένος με στολή Γερμανού αξιωματικού στην Ελλάδα. Η συζήτηση έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σημειώνουν οι μελετητές του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, για να προσφέρει υλικό για αυτοκριτική σκέψη. Όμως προσέφερε υλικό ή άνοιξε μία ακόμα πληγή στο ματωμένο κορμί της Ηπείρου. Λοιπόν, τώρα εντάξει, μην μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μαθήματα ιστορίας. Το ζήτημα είναι ότι οι συγκεκριμένοι κύριοι αυτά έλεγαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα όμως έχει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα.